λαϊκή κατεύθυνση και να υπάρξει παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας σε οικολογική κατεύθυνση. Τώρα, αυτό είναι μια προγραμματική σύγκληση ενδεχομένως με κάποιο κόμμα, είναι ένα πολιτικό, ένα κομματικό αμνάχωμα μέσα στο Κοινοβούλιο και μέχρι εδώ και θα δούμε μετά τι θα κάνουμε. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που σας είπα δεν είναι όλο το πρόγραμμά μας και δεν είναι το τέλος του προγράμματος. Όχι, πολιτικά μιλάω εγώ. Πολιτικά, ότι θέλουμε λοιπόν να είμαστε στη Βουλή για να είμαστε το ανάχωμα σε αντιλαϊκές πολιτικές ή έχουμε και μια προγραμματική σύγκληση και θα πούμε και ναι σε 2-3 νομοσχέδια που είναι σημαντικά. Δυστυχώς προγραμματική σύγκληση αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε. Άρα πάτε μόνοι σας και όπου βγάλετε. Όχι μόνοι μας. Όχι μόνοι μας. Κοιτάξτε, όλο το προηγούμενο διάστημα, με αυτό το ποσοστό που διαχειριστήκαμε, που μας έδινε ο ελληνικός λαός, σε κάποιες δημοσκοπήσεις μας έδινε και ψηλότερα ποσοστά, και το ξέρετε αυτό, σημαίνει ότι κάτι έβρισκε σε μας, κάτι λέγαμε που έβρισκε την ψυχή του, τη λογική του. Θέλουμε να ξαναπιάσουμε αυτό το νήμα. Και με τους αγώνες του ελληνικού λαού, που θα διεκδικεί καλύτερη δουλειά, καλύτερη υγεία, καλύτερη παιδεία, όχι απαράδεκτες εργασιακές σχέσεις, θέλουμε λοιπόν να ξαναπιάσουμε το νήμα. Να βρεθούμε όπως βρεθήκαμε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα μαζί τους στους αγώνες και κατά τούτο μπορούμε να είμαστε πολύ χρήσιμη πολιτική δύναμη. Και πετυχαίνοντας μικρές και μεγάλες νίκες, δεν τα αφήνουμε όλα για τη Δευτέρα παρουσία, αν εννοείται αυτό στην ερώτησή σας. Από αύριο κιόλας μπορούμε να κάνουμε πράγματα που θα ωφελήσουν τον ελληνικό λαό. Θα επανέλθουμε σε εσάς. Πάμε στον κύριο Ντουκάκη. Το πόθεν εσείς του Προέδρου, εσείς το φτιάχνετε, όχι? Είμαι και λίγο φοροτεχνικός σε βουλευτές μας και στον πρόεδρο. Λοιπόν, το διακύβευμα των εκλογών είναι οικονομία έτσι κι αλλιώς. Εσείς είστε φοροτεχνικός, είστε για τα φορολογικά κυρίως. Ακούμε πολλά και ποιος θα φορολογήσει, ποιον θα φορολογήσει, ποια τάξη θα φορολογήσει. Τι γενική εικόνα έχετε και συμβουλεύετε τον πρόεδρο να κατεβαίνει στα μπαλκόνια και στις συγκεντρώσεις να λέει? Ποιο πρόεδρο από όλους? Μας. Του Λαϊκού Ορθοδόξου Συνεδρίου, προφανές. Με τον πρόεδρο μας ακόμα ενημερώσαμε και τον πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή. Πήγαμε στο Μαξίμου. Έχατε πάει κι εσείς, ναι. Ήταν ο πρόεδρος μας, ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης, ήταν ο Βελόπουλος. Γιατί έχει ανάγκη συμβουλών τέτοιων ο πρωθυπουργός. Όχι, δεν το κατάλαβα. Με συγχωρείτε. Δεν το κατάλαβα. Η δημοκρατία, όλα τα πολιτικά κόμματα, τα οδηγεί αυτά. Εκτός αν δεν έχετε ενημερωθεί, να σας δώσω. Κύριε Βλαγκούλη, έχει πρόγραμμα. Και είχα πάει κι εγώ. Πράγματι. Θέλω να πω ότι ο πρόεδρος μας ακούει και μας ακούει και πολύ καλά. Και την περασμένη Τρίτη ήμουνα στη Θεσσαλονίκη σε ομιλία όλων των πολιτικών κομμάτων για τα φορολογικά και επίσης αυτά που λέει, αν δεν τα εφάρμοζε μέχρι τώρα ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, ίσως τα άκουγε και τα εφάρμοζε ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, της Ιταλίας σε πολλά θέματα. Αν είχαμε το χρόνο θα σας έλεγα τρεις προτάσεις που κάναμε, 22 κάναμε συνολικά στον κύριο Καραμαλή, τις τρεις τις εφάρμοσε την άλλη μέρα που τις καταθέσαμε. Δεν είναι κακό αυτό, είναι καλό. Και το πρώτο που ήταν ότι όποιος φέρει κεφάλαια στη χώρα μέσα, έλεγε ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, δεν έχει να τον ψάξουμε που τα βρήκε, ούτε να τον βάλουμε. Ο Παλογοσκούφης το 4 αυτό. Όχι, δεν το έκανε έτσι. Καλά. Δεν το έκανε έτσι. Εγώ το θυμάμαι. Ζητούσε... Σας παρακαλώ, νομίζω ότι μιλάτε σε ένα ειδικό. Έλεγε ότι για να τα φέρετε πρέπει να είναι πρώτον από τράπεζα, δεύτερον εδώ θα τα μυρίσουμε αν είναι μαύρα ή άσπρα, θα ελέγξουμε αν δηλαδή είναι κανονικά και τρίτον θα πληρώσετε φόρο. Μα να πληρώσει ο άλλος φόρος θα σας τα φέρεις. Να υπάρχει άλλος τρόπος. Πάρε ομόλογα. Άνοιξε επιχείρηση. Να μην σας τρώγω το χρόνο σε ουδέτερα πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία μας το 2004 μας κατέθεσε το πρόγραμμά της. Το οποίο δεν το τήρησε παντελώς. Δεν το έχει η Νέα Δημοκρατία, τι το έχω εγώ σαν πρόεδρο. Ενώ μέσα στη σελίδα 12 λέει ότι την παραγραφή στις επιχειρήσεις θα είναι σε 3 χρόνια από 5. Μέσα, τελικά ψήφισε νόμο τον τελευταίο νόμο 3.790 που λέει ότι η παραγραφή στους ελέγχους στις επιχειρήσεις είναι τα 12 χρόνια. Η ανάγκη της εποχής να το επαναλάβει. Για τους μας τα 12 χρόνια γιατί δεν... και έχουμε καταθέσει προσφυγή εμείς για την αντισυνταγματικότητα του νόμου να μας φτάνει στα δικαστήρια συνέχεια. Το δεύτερο, λέει δικό σας θέμα okay, αυτό. Σημασία, το δεύτερο μέτρο. Ακούμε λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, αυτά μην τα λέτε σε μένα. Σας παρακαλώ πολύ. Ανακρίβειες δεν θα λέτε σε μένα. Στα φορολογικά δεν θα λέτε. Πέστε ό,τι θέλετε. Σας φέρνω το τελευταίο. Μας στήριξε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην κρίσιμη περίοδο. Δεν θέλω να αντιπαρατεθώ μαζί σας, γιατί βρίσκεται στον πάτο. Έχετε εξαπλώσει το τερέν και δεν θέλω να σας... Αφήστε να μιλήσω για την Νέα Δημοκρατία. Σας παρακαλώ. Η τελευταία... Μα έτσι είναι, δεν είναι γεγονός. Ποιος στηρίζει την μικρομεσαίωση? Θα έρθει μετά η σειρά. Είναι 150 σελίδων. Πώς θα είσαι...
πώς θα εισπραχθούν τα βεβαιωμένα χρέη. Το ΠΑΣΟΚ δεν έμαθε ακόμα πόσα είναι. Λέει 31. Δεν φταίει ο Γιώργος. Η Νέα Δημοκρατία λέει 20 δις. Πόσα είναι? 39 είναι. Το Γενικό Λογιστήριο του κράτους μας είναι σε χαρτί. Χαρίζει το ΠΑΣΟΚ στους ΠΑΣΟΚΖΙΔΕΣ που θα έρθει τα 8. Η Νέα Δημοκρατία χαρίζει τα 19 δις. Για το όνομα της Παναγίας. Γιατί να μην ψηφίσει μικρούς Ελληνικούς. Μισό λεπτό, με συγχωρείτε. Αυτό που έχει ενδιαφέρον και αν θέλετε ακούστε με είναι πώς θα συλληφθεί η φορολογητέα Ήλιο. Θα το πούμε. Η διαφεύγουσα. Τώρα γιατί δεν έχουμε χρόνο πολύ. Ένα λεπτό θέλω. Η εγκύκλωση τελευταία, η οποία έχει η ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου 2009, λέει ότι για να εισπράξουμε τα βεβαιωμένα χρέη και συμφώνησε το ΠΑΣΟΚ ότι θα εφαρμόσει την ίδια εγκύκλιο. Δεν θα δίνουμε ενημερότητα, θα κάνουμε κατάσχεση ακινήτων, κατάσχεση ισχέρας τρίτων. Δηλαδή είναι να πάρω λεφτά εγώ από μια επιχείρηση, θα πάρω να μου τα πάρει το κράτος. Παραγγελία κατάσχεση ακινήτων, πληστηριασμούς, κατάσχεση μισθωμάτων. Θα με πάρουν τα λεφτά που έχω στην τράπεζα, θα μου πάρουν τους μισθούς, τις συντάξεις και θα μου κάνουν και ποινική δίωξη. Να σας χαρώ, Λεβέντης μου. Όποιος σας ψηφίσει, να σας χαίρεται σε αυτό το κομμάτι. Για το λέει Πασόκ, λοιπόν. Για το Πασόκ, λέει. Και οι δύο. Μετά, αναφέρει και λοιπόν. Και οι δύο, γιατί αναφέρει λοιπόν. Στη Νέα Δημοκρατία. Και λέει πλήσουμε. Το Πασόκ χωρίς να λέει απολύτως τίποτα. Ένα λεπτό έχω. Νέος τρόπος φορολογίας. Ποιος είναι ο τρόπος φορολογίας? Θα μας φέρει Ταζανούς, μας είχε φέρει την άλλη φορά Κογκολέζους. Θα μας φέρει Πακιστανούς τώρα να μας ελέγξουν. Πολύ ωραίο. Φορολογία κληρονομίας. Φορολογία κληρονομίας μόνο στα υψηλά εισοδήματα. Κατάργηση του ΕΤΑ. Και τι πάμε. Όλες οι συναλλαγές που θα γίνονται μέσω της τράπεζας. Το καταλαβαίνετε αυτό. Φέρνουν το αμερικάνικο σύστημα 100%. Εάν λοιπόν εγώ χρωστώ στο δημόσιο, με το που θα μου πληρώσει εμένα ο ΑΒ Βασιλόπουλος το τιμολόγιο με τις ντομάτες, θα μου τα παρακρατήσει το κράτος. Το άρθρο 14. Αν μου έχει βγάλει εφορία. Τώρα θα δεν τα άκουσε κανείς αυτά που λέτε. Το κατάλαβε αυτοί όχι. Που ξέρουν πονάνε. Πονάνε αυτοί. Δεν κατάλαβε κανείς ότι είναι στα προγράμματα των κομμάτων αυτό. Α, ναι, στο λοιπόν, ΠΑΣΟ. Επειδή τελειώσαμε, τρώμε από τους οικολόγους πράσινους χρήσιμο πράσινο χρόνο. Χρήσιμο πράσινο χρόνο, βέβαια. Εσείς τώρα παρακολουθείτε έτσι το πολιτικό σκηνικό. Κατεβαίνετε με αξιώσεις γιατί είστε και στην Ευρωβουλή πλέον. Έχει απαιτήσει και από εσάς ο κόσμος. Θέλει να ακούσει και πέντε πράγματα. Ας πούμε το ένα εμείς σήμερα. Θα πω κάτι καταρχήν πολύ γενικό, ότι η πολιτική οικολογία είναι η πολιτική του 21ου αιώνα. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας πολύ καινούργια προβλήματα και θέλουν καινούργιες λύσεις. Δεν έχουμε απλώς μια χρηματοπιστωτική κρίση, ούτε καν μια απλώς μια οικονομική κρίση. Είναι ταυτόχρονα και οικολογική και κοινωνική. Και οι απαντήσεις πρέπει να δίνονται σε όλα τα επίπεδα. Και εμείς ελπίζουμε να φέρουμε και μια νέα αντίληψη για το τι σημαίνει ποιότητα ζωής, τι σημαίνει καλή ζωή, ευζωία, που είναι καινούργια πράγματα και ο κόσμος στην καθημερινότητα τα ζει. Και ας μην τα έχει πολλές φορές. Να αφήσουμε το αυτοκίνητο να πάρουμε ένα ποδήλατο να μην ρυπαίνουμε, δηλαδή απλά πω, καθημερινά πράγματα. Να σας πω, αυτό το αυτοκίνητο να σας πω ακριβώς. Ποιος έχει καλύτερη ποιότητα ζωής? Αυτός που οδηγεί ένα πανάκριβο πολυτελέστατο αυτοκίνητο και υδροκοπάει με 5 χιλιόμετρα την ώρα σε μια συμφόρηση, σε μια Αθήνα μπλοκαρισμένη, ή αυτός που πηγαίνει με ένα μετρό ή, ή σε μια άλλη πόλη με ένα σιδηρόδρομο και μπορεί να ανοίξει, να διαβάσει, να γράψει κάτι, να συνομιλήσει με άλλους ανθρώπους? Εγώ πιστεύω σαφώς το δεύτερο και αυτό μπορεί να το βιώσει και ο καθένας. Μήπως είναι πολύ ρομαντικά? Δεν είναι καθόλου ρομαντικό. Δεν είναι καθόλου ρομαντικό. Νομίζω ότι ο καθένας που παίρνει ένα βολάν στο χέρι του και οδηγεί σε αυτή την πόλη το έχει βιώσει. Δεν είναι. Και γιατί δεν το αφήνει? Γιατί ακριβώς ακόμα σε πάρα σημεία, τα αρκετά μέσα συγκοινωνίας δεν είναι αξιόπιστα. Τι άλλο είναι η πράσινη ανάπτυξη? Αυτό το ανέφερα σαν παράδειγμα, ας πούμε. Τι άλλο είναι? Είναι πάρα πολλά άλλα. Φυσικά είναι και τα θέματα τα, εκτός από τα οικολογικά, και τα θέματα τα κοινωνικά της ανισότητας. Οι σχέσεις με, ας πούμε, και των ανθρώπων μεταξύ τους και των Ελλήνων και των μεταναστών, όλα αυτά τα πράγματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, πολύ δίνουμε έμφαση σε όλα αυτά. Αλλά το κυριότερο φυσικά είναι τα περιβαλλοντικά προβλήματα που έχουμε μία ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας και στα εγγόνια, όσοι έχουν εγγόνια. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ενδιαφέρομαι για το σήμερα, γιατί θα είναι κάποιος που δεν ενδιαφέρεται να παραδώσει κάτι στα παιδιά του. Αυτό είναι πολύ βασικό και αφορά και όλες τις κοινωνικές τάξεις. Πιο κοντά σε εσάς νιώθετε να είναι κάποιο κόμμα που θα μπορείτε να του δώσετε το χέρι? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή κάνουμε τον αγώνα να είμαστε στη Βουλή, έτσι, να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο.
Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε. Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, είμαστε κόμμα προτάσεων. Υπάρχουν και τέτοια κόμματα. Πιστεύω ναι, ότι αρκετά, λίγο πολύ, τα δύο κόμματα της αριστεράς είναι λίγο πολύ κυρίως διαμαρτυρίας. Κυρίως, δεν λέω ότι δεν έχουν προτάσεις, άσχετο πώς κρίνει κανείς την κάθε πρόταση βέβαια. Αλλά περισσότερο δίνουν έμφαση στη διαμαρτυρία. Θα μιλήσουμε για τις προτάσεις. Φυσικά θα μιλήσουμε, βεβαίως. Γιατί δεν μας λέτε ότι η πρόταση εξουσίας σας ποια είναι. Δεν σας άκουσα. Η πρόταση εξουσίας που έχετε, γιατί αυτό που λέτε δεν είναι αληθινό. Το ΚΚΕ έχει πρόταση εξουσίας. Έχει πρόταση για την επόμενη μέρα των εκλογών. Λοιπόν, θέλω να απαντήσω στο ερώτημα του κύριου Αλευαγιώργου. Η δική σας υπόταση είναι που δεν υπάρχει της εξουσίας. Θα το δούμε στο δεύτερο μέρος. Για το αν θα δώσουμε χέρι σε κάποιο κόμμα ή όχι. Είτε ως αντιπολίτευση, είτε και ως με ψήφο εμπιστοσύνης που δεν την αποκλείουμε, παρόλο που θεωρούμε ότι είναι πολύ πρόωρο να λέμε. Έχουμε μερικά βασικά ζητήματα, τα οποία θα συγκεκριμενοποιήσουμε τελείως στο άμεσο μέλλον. Μπορώ από τώρα να σας πω και ένα παράδειγμα. Όπου αν αυτό το κόμμα το πρώτο δεσμευτεί σε αυτά, τότε μπορούμε κάλλιστα να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη. Μπορώ να σας πω ένα παράδειγμα πολύ χοντρό. Ορίστε. Να εύχεστε να είναι αυτό το κόμμα από την πλευρά που κάθεστε. Δεν θα ήθελα να ευχηθώ τίποτα. Λοιπόν, είναι σαφής πάντως η θέση ότι υπάρχουν ζητήματα που μπορείτε να κουβεντιάσετε από τη στιγμή που θα μπείτε στη Βουλή. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί ο χρόνος σε τέτοιες κουβέντες κυλάει πολύ γρήγορα. Να έχουμε ακόμη μία τοποθέτηση από τους καλεσμένους μας. Ο Ολυμπιακός αρχίζει τους αγώνες του στους ομίλους του Champions League στο γήπεδο της ΕΡΤ. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρατέταρτο, υποδέχεται την Alkmaar στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Γιατί το ποδοσφαιρικό θέαμα του Champions League συνεχίζεται και τα επόμενα 3 χρόνια στην ΕΡΤ. Με όλους τους αγώνες, τις κληρώσεις και τους τελικούς. Ψάχνετε ένα στεγαστικό που να ακούει την ανάγκη σας για σιγουριά? Χρειάζομαι ένα στεγαστικό που να μην αφήνει τίποτα στη τύχη. Σπίτι στα σίγουρα από τη Eurobank. Με επιτόκιο από 3,85% σε ευρώ, σταθερό για 3 ολόκληρα χρόνια και κάλυψη έως 12 δόσεων σε πιθανή απώλεια εισοδήματος. Το στεγαστικό που ακούει εσάς και σας οδηγεί στο δικό σας σπίτι στα σίγουρα. Στο Μαριάς που κυκλοφορεί 600 υπέροχα νηφικά και αξεσουάρ για τις νύφες του χειμώνα. Μαριάς σπίτι, διακόσμηση που εμπνέει, έξυπνη λίστα γάμου και σύνδια που κρατάνε μια ζωή. Μαριάς δεξιώσεις, χίλιες ιδέες για το ωραιότερο πάρτι. Μαριάς σούπερ κλήρωση, δώρα αξίας 30.000 ευρώ. Μαριάς, η καλύτερη πρόταση γάμου που σας έγινε ποτέ. Η χώρα επιστρέφει. Δυναμική, αποκαλυπτική, μαχητική, με παρασκήνια που θα συζητηθούν. Τι συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία? Οι ίντριγκες των δελφίνων, ο κίνδυνος πολυδιάσπασης, τα μοιραία λάθη. Κάθε πρωί στα περίπτερα, με μισό μόνο ευρώ, γιατί η ενημέρωση και η αλήθεια δεν είναι DVD. Περπέρο για το Σοφοκλή. Αυτός γυρίζει με ταμπλό και το προσπέρασμα από το Big Soho. Η Ελλάδα δεν τα παρατάει, η Ελλάδα δεν το βάζει κάτω. Όποιος έχει Q, ξέρει από πού βγαίνει το τζάμπολ. Από πού? Από το τζάμπα όλ. Η ΝΕΤ στο ρυθμό των εκλογών. Πρώτη γραμμή. Συμβαίνει τώρα. Σαββατοκύριακο στη ΝΕΤ. Κάθε πρωί άμεση ενημέρωση με εγκυρότητα για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Δείτε τη μάχη των εκλογών στη ΝΕΤ. Καθημερινά ο δρόμος προς την κάλπη. Απέναντι στους δημοσιογράφους της ΕΡΤ, πολιτικοί, εκπρόσωποι φορέων και αναλυτές μιλούν για τα πρόσωπα και τις πολιτικές που αναμετρώνται στις 4 Οκτωβρίου. Μπείτε στο ρυθμό των εκλογών μέσα από τη συχνότητα της ΝΕΤ.
Κυρίε και κύριοι, επανερχόμαστε. Κουβεντιάζουμε με εκπροσώπους υποψήφιους βουλευτές των κομμάτων. Να ξεκινήσουμε άλλο ένα γύρο συνομιλιών που λένε. Θα ξαναπάμε στον κύριο Βλαγκού να δούμε ποιο, κατά τη γνώμη σας, είναι το πολιτικό μας αύριο στην περίπτωση που ξαναεκλεγεί ο Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμανλής, με δεδομένες και τις απουσίες στα ψηφοδέλτια στελεχών που παραδοσιακά αποτελούσαν ο καθένας από το δικό του μετερίζει σημαίες για το κόμμα. Κύριε Αλαφογιώργο, εκείνο το οποίο θέλω να πω για το αύριο, εγγύηση για το αύριο, είναι το έργο το οποίο έχει να επιδείξει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έργο σημαντικό, παρότι βρισκόμαστε στο μέσο της τετραετίας, διότι ο ελληνικός λαός, σύμφωνα με το Σύνταγμα... Αυτό είναι το χθες. Ψηφίζει, το αύριο είναι το τι θα γίνει αν ξανά... Για τέσσερα χρόνια. Και επομένως λέω, παρότι βρίσκεται στο μέσο της τετραετίας και οδηγηθήκαμε εκεί εξαιτίας της συμπεριφοράς, κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία βάζει το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό, χρησιμοποιεί ακόμη και το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, και μάλιστα υπάρχουν γεγονότα διαφεσβήτητα που στο παρελθόν, το 2006, κατά την αναθεώρηση για του Συντάγματος... Για το πολιτικό αύριο το ερώτημα είναι να μην ξεφεύγουμε, γιατί το, μετά δεν θα έχετε χρόνο. Για το πολιτικό αύριο, συγκεκριμένα λέω, η βεβαιότητα και η σιγουριά του Έλληνα πολίτη είναι το έργο το οποίο έχει να επιδείξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι εγγύηση. Και μάλιστα το συγκροτημένο, συγκεκριμένο πρόγραμμα για την έξοδο από την κρίση. Και μάλιστα η Νέα Δημοκρατία έχει προτάσεις, καταρχάς, κυρίως για την οικονομία, για την φοροδιαφυγή, για την περικοπή των δαπανών, των δημόσιων δαπανών. Που αυτό δεν είναι πάντα καλό, έτσι. Όχι, θα σας πω, περικοπή και του σπάταλου δημοσίου, τομέα των σπάταλων δαπανών. Περικοπή δαπανών και διαρθρωτικές αλλαγές. Τι σας κατηγορεί το Πασόκ για τα τελευταία 5,5 χρόνια, 100 δις λέει παραπάνω το έλεγχο. Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι 100 δις, αλλά εδώ το θέμα είναι το εξής, ότι αυτό που λέει, που λέει το Πασόκ, ότι θα αυξήσω τους μισθούς πάνω από τον πληθωρισμό, εδώ λέει ψέματα, να σας πω γιατί, κύριε Αλαφογιώργο. Δεν το κάνει, λέτε, λέει ψέματα, διότι ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή είναι 0,8% και στο τέλος του έτους οι προβλέψεις λένε 0%. Άρα θα είναι μηδενικές αυξήσεις. Ποιον νομίζουν ότι κοροϊδεύουν? Γι' αυτό θα πρέπει ο ψηφοφόρος να αντιληφθεί ποιος τον κοροϊδεύει και ποιος του λέει την αλήθεια. Εκείνος ο οποίος λέει την αλήθεια και έχει επιλέξει το δρόμο της ευθύνης, το δρόμο της συνέπειας, το δρόμο της αλήθειας, και εκείνος ο οποίος θα κριθεί για αυριανός πρωθυπουργός, ακριβώς είναι ο Κώστας ο Καραμαλής. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ασάφειες, ανευθυνότητες και χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις. Το θέμα είναι για μέν τον Καραμαλή. Γιατί δεν λέτε τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και αντιπολιτεύεστε τι θα κάνει το Πασόκ και τι θα κάνει Νέα το Πασόκ? Αφήστε να κάνει το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία, θα ερωτηθεί ο κ. Η Νέα Δημοκρατία με τα μέτρα, αύριο, έστω και πόδινα, τα οποία παίρνει και λέει την αλήθεια στον ελληνικό λαό, θα σταθεροποιήσει την οικονομία, έτσι ώστε να υπάρχει μια μακροπρόθεσμη προοπτική. Διότι χωρίς σταθερή οικονομία το κράτος είναι ανίσχυρο και ευάλωτο και στα συμφέροντα, ξένα με τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών. Εκείνο είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι να βγούμε από την κρίση. Και εκείνος ο οποίος είναι ικανός για να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση είναι μόνο ο Κώστας ο Καραμαλής, που αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα είναι το μόνο μοναδικό εθνικό κεφάλαιο, κύριε Αλαφογιώργο. Ναι, υπάρχει βέβαια και, υπάρχουν και τα 5,5 χρόνια που λέει η αντιπολίτευση, ότι γιατί 5,5 χρόνια. Τα 5,5 λέει... χρόνια, κύριε Αλαφογιώργο, έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει κάνει για 20 χρόνια το Πασόκ. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένα θα μου πείτε, ένα παράδειγμα, πάνω... ένα παράδειγμα θα σας πω, επειδή είμαι σε αγροτική περιοχή στον νομό Ηλίας. Τα τελευταία 5,5 χρόνια, επειδή είναι κατεξοχήν αγροτική, κύριε Αλαφογιώργο, τα πέντε τελευταία 5,5 χρόνια έχουν δοθεί αποζημιώσεις σε πληγέντες αγρότες από φυσικές καταστροφές από τον ΕΛΓΑ τετραπλάσια, πενταπλάσια από την προηγούμενη πενταετία του Πασόκ. Και συγκεκριμένο νούμερο. Και θα σας πω και γι' αυτό. Συγκεκριμένο νούμερο. Έχουν δοθεί 87 εκατομμύρια στην τελευταία. Μου λέτε νούμερο, δεν μπορώ όχι, να θα σας πω για να καταλάβει πιο πολύ. Εάν είμαι επιστημονικός, δεν είχε καεί, δόθηκαν λιγότερα. Και 17 εκατομμύρια ευρώ την προηγούμενη πενταετία. Όσον αφορά για τις πυρόπιτες περιοχές, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του νομού Ηλίας. Μέσα από αυτά τα κονδύλια, τον προϋπολογισμό, ειδικά περισσότερο για την Δυτική Ελλάδα. Μιλάτε και για την περιοχή που κατεβαίνετε και εξαντλείτε για τον χρόνο, έτσι. Ένα λεπτό, γιατί η περιοχή που δεν κατεβαίνω απεικονίζει
την όλη συμπεριφορά απέναντι στον ελληνικό λαό. Θέλω να ολοκληρώσετε την τοποθέτηση. Όταν περιοχές, ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι η πυρόπληκτη Ηλία, έχουν δοθεί 287 εκατομμύρια, κύριε Αλαφαγιώργο, για τους πυροπαθείς και άλλα 87 εκατομμύρια για τους σεισμοπλήκτους. Γιατί το σεισμό, είχαμε και ένα σεισμό το 2008. Άμε. Και πέραν του γεγονότος ότι απεκατεστάθησαν τα σχολεία, άλλα 167 σχολεία μέσα σε χρόνο ρεκόρ, και τα 167 εκατομμύρια τα οποία εδόθησαν από το Υπουργείο Παιδείας σε έναν νομάρχη, ο οποίος παρότι δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, δόθησαν. Τι σχέση έχει αυτό τώρα? Έχει σημασία, έχει σημασία να σας πω γιατί. Διότι δεν η κυβέρνηση, αυτή. Η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία την άλλη και βλέπει μπροστά τον τόπο, βλέπει τον πολίτη και δεν βλέπει το κόμμα. Ότι προκειμένου να είναι αποτελεσματική και χρήσιμη. Σε αντίθεση και με την αξιωματική αντιπολίτευση που επιδιώκει σήμερα να γίνει η κυβέρνηση, αλλά με αυτή τη συμπεριφορά θέλω να πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα καταλάβει και αντιβάλλει πάλι στην αντιπολίτευση. Ευχαριστούμε. Κύριε Καστρινάκη, οι δημοσκοπήσεις δίνουν ένα αέρα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα επαληθευτούν και σε ποιο βαθμό την 4η Οκτωβρίου. Αυτό το πράγμα έχει κάνει κάποιους στο Πασόκ να σκέφτονται την επόμενη μέρα. Τη σκέφτονται σοβαρά την επόμενη μέρα να κυβερνήσουν ή να ξαναπάρουν βουλημικά την εξουσία που κατηγορούσε η Νέα Δημοκρατία και κατηγορεί ακόμη το Πασόκ. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Γιατί κυβερνήσατε πολλά χρόνια στο παρελθόν. Είναι ένα ζήτημα και το πόσο σοβαρό είναι αυτό το ζήτημα. Δεδομένου ότι σε καμιά περίπτωση το Πασόκ δεν θα ήθελε να επαναλάβει συμπεριφορές που είχαν πληγώσει τον ελληνικό λαό και παρά το σημαντικότατο έργο που είχε κάνει για την Ελλάδα το 2004, το τιμώρησε ο ελληνικός λαός και συνέχισε να το τιμωρεί, παρότι δεν θα το άξιζε ίσως αυτή η τιμωρία το 2007. Γι' αυτό λοιπόν ήταν καθοριστική η παρέμβαση του Γιώργου Παπανδρέου στην ομιλία του στο Εθνικό Συμβούλιο, όταν ανακοινώθηκαν και οι λίστες οι εκλογικές του κινήματος, ότι όποιοι ράβουν κουστούμια θα τα αφήσουν στην ντουλάπα. Νομίζω ότι το μήνυμα ήταν σαφέστατο. Και όταν από τα πιο υπεύθυνα χείλη του κινήματος ακούγεται αυτή η κουβέντα, νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Πέραν τούτου όμως, ο καθένας από εμάς που είμαστε στελέχη του κινήματος και είμαστε στρατευμένοι σε ένα αγώνα, οφείλουμε και από εκεί και πέρα εναπόκειται στον ψηφοφόρο, στον ελληνικό λαό, να ελέγξει τη διαδρομή και την πορεία του καθενός από εμάς, τι έχει συνεισφέρει στο κοινωνικό πεδίο, αν πράγματι έχει συνδράμει τους συνανθρώπους και τους συμπολίτες του και σε ποια ζητήματα, για να μπορεί να κρίνει με υπευθυνότητα και να βοηθήσει για την ίδια του την καλή μοίρα και τη μοίρα της χώρας μας, να επιλεγούν οι άριστοι και όχι οι αρεστοί. Είναι κάτι πολύ βασικό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την τοποθέτησή σας. Επαναλαμβάνουμε, υποψήφιος Β' Αθήνας με το ΠΑΣΟΚ, υποψήφιος Ηλίας, ο κ. Βλαγκούλης, και πάνω στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Βλέπουμε ότι ενδυναμώνεται αργά αλλά σταθερά το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό, ναι, σας βάζει και σε κάποιες άλλες σκέψεις. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση και με το ερώτημα που θέσατε στους δύο προηγούμενους υποψηφίους, που έχει να κάνει με το εξής ζήτημα. Και η ειλικρινή στάση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αν θέλετε εντός εισαγωγικών υποκριτική στάση του ΠΑΣΟΚ, η δημαγωγική στάση, σηματοδοτεί αποκλειστικά και μόνο ένα θέμα. Ότι αν αυτά τα κόμματα διαμορφώσουν κυβέρνηση, και θα διαμορφώσει κάποιον, ένα από τα δύο, ασφαλώς θα διαμορφώσει, η επομένη των εκλογών θα είναι πάρα πολύ σκληρή για τους εργαζόμενους και για τα λαϊκά στρώματα. Εμείς θα επιμείνουμε και θα το επαναλαμβάνουμε, γιατί δέστε πάρα πολλά παραδείγματα. Σε τι διαφέρει το πάγωμα μισθών από τα 19 λεπτά αύξηση που υπεσχέθη εντός εισαγωγικών ο κύριος Παπανδρέου? Την ίδια λιτότητα. Και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα. Τι σημαίνει δηλαδή σύνταξη 450 ευρώ ως βάση, και από εκεί και πέρα ο καθένας ανάλογα με τις εισφορές του κτλ. Ότι παίρνει ο εργαζόμενος καλό αυτό, είναι πάντως. Το λέτε και εσείς. Τι σηματοδοτεί? Ότι παραπάνω λαός μας δεν είναι ζήτουλας. Παράγει τον πλούτο και δικαιούται, το και δικαιούται να έχει αυτό το που το αξίζει. Και αυτό που το αξίζει δεν είναι τα 19 λεπτά αύξηση, ούτε του αξίζει η σύνταξη 450 ευρώ, γιατί φαντάζομαι ούτε κι εσείς, μην το πάρετε προσωπικά συγγνώμη, αλλά ούτε και κανείς θα εύχεται βεβαίως να ζει με 450 ευρώ σύνταξη, όπου το 60% των συνταξιούχων του ΙΚΑ ζουν κάτω από τα 600 ευρώ. Επομένως, πάμε στο ερώτημα για να κλείσουμε. Όχι, αυτό που ρωτάω, όχι αυτό που είτε γραμμένο. Όχι, δεν το έχω γραμμένο εδώ. Όχι, δεν το έχω γραμμένο. Είναι τυχαίο. Εγώ απαντώ στο ερώτημα το οποίο θέσατε. Εάν το ποσοστό είναι λίγο παραπάνω, αυτό τι σημαίνει για σας? Λέμε το εξής, ότι πρέπει να μην υποκύψουν τα λαϊκά στρώματα και εργαζόμενοι στα εκβιαστικά διλήμματα περί δίθεν μικρότερου κακού, περί δίθεν ακυβερνησίας κτλ. Να ισχυροποιήσουν το κουκουέ. Γιατί? Γιατί ο παράγοντας λαός είναι αυτός που μπορεί να εμποδίζει αρνητικές εξελίξεις
σε βάρος του και να μην πληρώσουν τους λογαριασμούς στα λαϊκά στρώματα και εργατική τάξη. Να τα πληρώσει το κεφάλαιο. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ σηματοδοτεί ακριβώς την ικανότητα που έχει ο λαός μας να εμποδίσει, να διαμορφώσει εμπόδια, να τους κάνει ανίσχυρους, να βρεθεί σε θέση αντεπίθεσης την επομένη των εκλογών. Έστω, ήταν η κυρία Λέτα Μεθονιού, υποψήφια βουλευτής πρώτης Αθήνας με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Πάμε στον κύριο Μπασκόζο. Δεν θέλω να συζητάτε μεταξύ. Μην μουρμουρίσετε, δεν ακούει κανεί. Λοιπόν, θέλω μια τελική τοποθέτηση. Ελάτε στο ΣΥΡΙΖΑ παρά τα προβλήματά μας, διότι εμείς έχουμε αύριο. Έτσι, αυτό είναι. Έχουμε αύριο και έχουμε και παρελθόν και παρόν, το οποίο καλούμε το λαό να το αναλογιστεί. Ειδικά τον κόσμο της αριστεράς. Να το ξεχάσει. Δεν θέλουμε να ξεχάσει τη δράση μας μαζί με τα κινήματα, μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με τους φοιτητές. Δεν θέλουμε να το ξεχάσει. Δεν θέλουμε να ξεχάσει τη μάχη για το άρθρο 16. Δεν θέλουμε να τη ξεχάσει. Θέλουμε να τη θυμάται. Και να θυμάται τι μπορεί να κατακτήσει με τους αγώνες του. Μια δύναμη με το ποσοστό που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ μπόρεσε να γίνει καταλύτης να ανατραπούν τέτοια σχέδια. Μάλιστα. Γι' αυτό θέλουμε να μας ενισχύσει. Πολύ φοβάμαι πάντως τι θα γίνει αν δεν μπείτε στη Βουλή. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Αλλά είναι μια κουβέντα που θα έχουμε χρόνο μετά. Νομίζουμε ότι αυτό το ενδεχόμενο ο λαός θα το αποτρέψει. Γιατί τον χρειάζεται το ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, εμείς δεν παλεύουμε για να μπούμε ή να μην μπούμε στη Βουλή. Όλα τα ενδεχόμενα να έχουμε ούτε, και έξω, ούτε αλαζονία έχουμε, αλλά νομίζουμε ότι είμαστε μια δύναμη η οποία μπορεί να δώσει το κάτι διαφορετικό είναι στο στη Βουλή. Είναι χρήσιμη. Μάλιστα. Κύριε Ντουκάκη, καλά πάει το λαός, πάει πολύ καλά στις δημοσκοπήσεις. Όλα τα μικρά κόμματα πάνε καλά. Όλα πάνε καλά. Αυτό είναι αλληλεγγύη. Και θα πάνε καλύτερα. 300 δις μας χρεώσανε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Οφείλουν τα παιδιά μου, οφείλετε εσείς, αν δεν το ξέρετε, να κάνουμε μια εκπομπή να το αναλύσουμε. Άρα, να τους αφήσουμε να συγκυβερνήσουν μαζί. Να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Δύσκολα, να... εσείς όμως μπορείτε. Γιατί να μην μπορούμε. Το μόνο που αποκλείεται. Το ίδιο αναπνέουμε ή το ίδιο μονοξίδιο. Εμείς είχαμε προτείνει στον κύριο Καραμαλή τους 152 βουλευτές να τους κάνει 162 και δεν ήθελε. Αυτό είναι από τα μεγάλα ελληνικά φαινόμενα. Διαφορετικό. Ένα λεπτό έχουμε. Τόσο ένα λεπτό. Ήθελα να πω ότι πράγματι η συνάδελφος υποψήφια είπε ότι στις συντάξεις. Βεβαίως. Γνωριζόμαστε και μεταξύ. Θα γνωριστούμε τώρα. Είπε πολύ ωραίο ότι στο σκέλος των μισθών και των συντάξεων η Νέα Δημοκρατία λέει για 3 χρόνια ψηφίστε με να μην σας ξαναδώσω αύξηση. Θα τρώμε μαρουλόφυλλα εάν έχουμε. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ λέει κάτι παραπάνω από τον πληθωρισμό. Δηλαδή 15 ευρώ το μήνα. Να είναι καλά οι άνθρωποι, δεν θα πάρουν από αυτού. Για μένα δεν συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Για δεν το ΠΑΣΟΚ τελειώνω γι' αυτό. Έχουμε να πούμε. Θα μας σώσει λέει γιατί θα φορολογήσει την ακίνητη και τη γεννητή περιουσία. Μάθε, εκεί θα βρείτε τη φοροδιαφυγή. Χθες πήγα στον Τίμιο Σταυρό στο Εγάλαιο. Του χρόνου θα βρω 3 εφοριακούς. Ένας να μετράει τα λεφτά στον μπαγκάρι, ο άλλος να μετράει τα τετραγωνικά της εκκλησίας. Ας σοβαρευτούμε λιγάκι. Είπε ότι θα συμβάλλει στην κυπροσπάθεια και η εκκλησία. Η νέα είπε θα φορολογήσει την εκκλησία. Να πούμε το μόνο συγκεκριμένο μέτρο για τη φορολογία. Ότι καταργεί την απόσυρση. Παρακαλώ. Καταργεί την απόρριψη η νέα το ΠΑΣΟ, να προσέξουν αυτοί που πάνε να αλλάξουν τώρα, τα μεσητές και, μια για τους ημιπαίθριους και τους ημιπαίθριους. Εμείς το πάνε, λέμε, η επιστημονική ομάδα της ΠΕΦΕ λέει όχι δηλώσεις για ημιπαίθριους. Μετά τις εκλογές. Διότι, όχι μετά τις εκλογές. Ο νόμος καταρχάς έχει κριθεί αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο Επικρατείας που ασκεί τη χρηστή διοίκηση και βαδίζει για την ολομέλεια. Θα μας βγει η απόφαση λοιπόν της ολομελίας του Συμβουλίου Επικρατείας, θα έχουμε κυβέρνηση για το ΠΑΣΟ. Πώς σκέφτεται να το βελτιώσει. Είστε βέβαιοι ότι θα είναι το ΠΑΣΟΚ εσείς. Για τον ότι τα κάνω, τι λένε. Ό,τι λένε τα έχουμε κάνω, καιρό ακόμη μέχρι τις 4 Οκτωβρίου. Τελειώσαμε ο χρόνος. Θα καταλάβει ο κύριος Ράλης τα ίδια έπαθε γι' αυτό. Δεν θα αριστολογίες. Μάλιστα, ο κύριος Μανούσης Ντουκάκης, Β' Αθήνας, υποψήφιος με το λαός. Σειρά σας. Η κυρία Κουρτσογιάννη. Να το πιάσω από πριν που ήθελα κάτι να σας πω. Να μιλήσει μισή ώρα. Μισή ώρα να μιλήσει. Όχι, αλλά ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που έλεγα πριν. Ψήφος στους οικολόγους πράσινους, γιατί. Ναι, γιατί. Παραδείγματος χάρη, η οικονομία παίζει ρόλο προς τα που θα υπάρχει μια ανάπτυξη. Δηλαδή, επιλεκτική ανάπτυξη, πράσινη ανάπτυξη. Και συγκεκριμένοι όμως, εμείς αυτά που προτείνουμε φέρουν μέχρι και 100.000 νέες θέσεις εργασίας, δηλαδή όλα αυτά που λέμε για τις ανανεώσιμες πηγές, για την θωράκια.
ενεργειακή των κτίριων κλπ. Όλες αυτές οι προτάσεις φέρνουν θέσεις εργασίας. Επομένως δεν είναι μόνο, δεν είναι κάτι ρομαντικό απλά για να καλυτερεύσει η ζωή μας ποιοτικά, αλλά έχει και πολύ συγκεκριμένη οικονομική, γι' αυτό είπαμε στην αρχή, νέες λύσεις σε καινούρια προβλήματα. Ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ, για τις απόψεις σας. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Κάποιοι θα είναι παραπονεμένοι μετά τις εκλογές, κάποιοι θα είναι ευχαριστημένοι. Έτσι είναι η ζωή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς που μας είδατε. Σας χαιρετούμε. Πρώτη γραμμή. Συμβαίνει τώρα. Σαββατοκύριακο στη ΝΕΤ. Κάθε πρωί, άμεση ενημέρωση με εγκυρότητα για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Δείτε τη μάχη των εκλογών στη ΝΕΤ. Καθημερινά, ο δρόμος προς την κάλπη. Απέναντι στους δημοσιογράφους της ΕΡΤ, πολιτικοί, εκπρόσωποι φορέων και αναλυτές μιλούν για τα πρόσωπα και τις πολιτικές που αναμετρώνται στις 4 Οκτωβρίου. Μπείτε στο ρυθμό των εκλογών μέσα από τη συχνότητα της ΝΕΤ. Τρεπέρο για το Σοφοκλή. Αυτός γυρίζει με ταμπλό και το προσπέρασμα από το Big Sofo. Η Ελλάδα δεν τα παρατάει, η Ελλάδα δεν το βάζει κάτω. Η Ευρωμπασκετούπολη επιστρέφει και συνοδεύει την εθνική ομάδα στη νέα της περιπέτεια. Καθημερινά, pre-game των αγώνων της Ελλάδας στη ΝΕΤ. Και σύνοψη της κάθε αγωνιστικής ημέρας στις 12 τα μεσάνυχτα στη ΝΕΤ 1. Απευθείας συνδέσεις με την Πολωνία. Αποκλειστικό ρεπορτάζ. Ανάλυση των αγώνων με καλεσμένους στην Αθήνα. Εικόνα και σύνοψη όλων των αγώνων της διοργάνωσης για πρώτη φορά. Σας περιμένουν καθημερινά ο Παναγιώτης Περπερίδης και ο Λής Βλαχόπουλος. Και σε αυτό το Ευρωμπάσκετ όλα θα παίζουν στην αγαπημένη πόλη της ΕΡΤ, στην Ευρωμπασκετούπολη. Ο Βασίλης Κληριτζής και ο Δημήτρης Οικονόμου. Καθημερινά, στην πρώτη γραμμή, 6.30 με 10 το πρωί. Έκρηξε το εμβόλιο κατά της νέας γρίπης. Θα βρείτε τη βενζίνη σήμερα. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και θέμα. Σήμερα ποια θέματα θα συζητηθούν. Έχει πάει η ώρα 10 και 17 πρώτα λεπτά. Δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στα σχολεία. Να επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο. Η ενημέρωση δεν περιμένει. Καθημερινά 10 με 12 συμβαίνει τώρα. Με την Πόπη Τσαπανίδου. Κάθε εβδομάδα στη ραδιοτηλεόραση. Περισσότερο πρόγραμμα τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών. Προτάσεις ψυχαγωγίας από όλη την Ελλάδα για όλη την οικογένεια. Ρεπορτάζ για όσα μας ενδιαφέρουν. Θέματα για την ποιότητα ζωής που μας αξίζει. Σταυρόλεξα και σουντόκου και ακόμη συλλεκτικές προσφορές με θεατρικά έργα από το ραδιόφωνο που αγαπήσαμε και από το θέατρο της Δευτέρας. Και μαζί δώρο το ένθετο πασατέμπο με σταυρόλεξα, σουντόκου και πολλά ακόμα ψυχαγωγικά παιχνίδια. Ραδιοτηλεόραση. Πιάσε το σήμα της. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, ο Δίο Ηρώδου Αττικού, η Σμύρνη Κάποτε. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα στη Σμύρνη. Συμμετέχουν η παραδοσιακή χοροδία και ορχήστρα του Εθνικού Οδείου, η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χοροδία, η χοροδία του Δευτέρου Γυμνασίου Λυκείου Ακαρνών, διδασκαλία διεύθυνση Μιχάλης Μακρής, κείμενα αφήγηση Νικόλας Βαφιάδης. Συμμετέχει η Κέτη Παπανίκα. Πληροφορίες 210 32 72 000.
κορυφαία μουσική εκδήλωση του Απανάλ. Σε συνεργασία με το Δήμο Μονοβασίας, υπό την αιγίδα του Νομάρχη Λακωνίας, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Γιάννη Ρίτσου, θα ακουστούν τα μελοποιημένα ποίηματά του «Επιτάφιος» από το Μίκη Θεοδωράκη και «Η δίψα στο Μιστρά» από την Πηγή Λυκούδη. Την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής και άλλους 24 μουσικούς διευθύνει ο Αλέξανδρος Μυράτ. Ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς, Απαγγέλιο Γιάννης Φέρτης. Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στις 20:30. Υπάρχει ένα φρούτο σύμβολο της αγνότητας και της αθανασίας. Το ροδάκινο είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, ζάχαρη, αρκετή ποσότητα βιταμίνης C και Ε, πολλά αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες, φόσφορο, βιοτίνη, σίδηρο και ασβέστιο. Το ροδάκινο είτε νοπό είτε σε κομπόστα έχει την ίδια διατροφικότητα. Μία κομπόστα την ημέρα θωρακίζει πέρα ως πέρα. Ελληνικό ροδάκινο υπερέχει. Νομαρχία Ιμαθίας. Τριακοστό 8ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου, σε συνεργασία με τη UNICEF, με το αφιέρωμα «Για ένα πράσινο μέλλον», ανταποκρίνονται φέτος στις παγκόσμιες ανησυχίες. 200 εκδοτικοί οίκοι, συγγραφείς και καλλιτέχνες, ξένοι και ελληνικοί πολιτιστικοί φορείς, σας καλούν στο Ζάπιο, 11-27 Σεπτεμβρίου, στο Φεστιβάλ Βιβλίου. Πέρασε το σουτ, γκολ! Αριστερό πόδι λοιπόν του Ριβάλτο, η κεφαλιά είναι το πρώτο. 1-0 Ολυμπιακός. Θα περάσει όποιον βρει, κρατάει την μπάλα, κάνει το σουτ 1-0. Περνάει καταπληκτικά για τον Ιντζάκη, κάνει την τρίπλα 2-0. 2-0. Πανελικά και Φαντεζάρ αποκρούει ο Φαντεζάρ και ο τίτλος του Manchester United. Σάβη για το Μέση, κεφαλιά, γκολ! Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Παίρνουμε σκυτάλη από τον συνάδελφο Αντώνη Αλαφογιώργο και για δεύτερη ώρα η ΝΕΤ στο δρόμο προς την Κάλπη δίνει βήμα διαλόγου στους υποψήφιους που διεκδικούν την ψήφο σας στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου. Κυρίαρχο θέμα της προεκλογικής περίοδου είναι η οικονομία και δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι και διαφορετικά. Ένα θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, αφού πρώτα σας παρουσιάσω τους καλεσμένους μας. Είναι η κυρία Λίκη Αρβανιτίδη, υποψήφια βουλευτή στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο κύριος Λεωνίδας Γρηγοράκος, υποψήφιος βουλευτής και νυν βουλευτής της Λακωνίας του ΠΑΣΟΚ. Είναι η κυρία Λίνα Κροκίδη, υποψήφια βουλευτής επικρατείας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλησπέρα. Γεια σας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Λιμπερόπουλος, υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Πειραιά με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο κύριος Παύλος Πισάνος, υποψήφιος βουλευτής στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Αθήνας με το ΛΑΟΣ. Καλησπέρα σας. Και η κυρία Όλγα Κίκου, υποψήφια βουλευτής στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια Αθήνας με τους οικολόγους Πράσινος. Καλησπέρα σε όλους σας. Θα ξεκινήσουμε αμέσως τη συζήτησή μας. Θα ξεκινήσω με εσάς, κυρία Αρβανιτίδη. Και θα ήθελα να σας πω το εξής. Ο κύριος Καραμαλής, τόσο στο διάγγελμά του, όσο και στις συνεντεύξεις που έδωσε, τις τηλεοπτικές αλλά και στον τύπο, χαρακτήρισε με μελανά χρώματα την οικονομική συγκυρία που διανύουμε και είπε ότι θα χρειαστούν σκληρά μέτρα να ληφθούν από εδώ και στο εξής, επίπονα οικονομικά μέτρα, και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται μια νοπή εντολή, λαϊκή εντολή. Μίλησε μάλιστα για περιστολή δαπανών,
του δημοσίου χρέους και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Και τα τρία αυτά τα ακούσαμε και το 2004 και το 2007. Και βέβαια το ερώτημα που κυριαρχεί είναι γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν τα έπραξε επί 5,5 χρόνια και πώς θα πείσετε τους Έλληνες ψηφοφόρους ότι θα τα πράξετε εφόσον σας δώσει μία νέα εντολή. Το θέμα είναι ότι κανένας πρωθυπουργός σε καμία κυβέρνηση δεν νιώθει ευχαρίστηση να στριμώχνει τους πολίτες, να το πω έτσι απλά. Όμως όταν τα πράγματα έρχονται στο αμήν και πρέπει να ληφθούν πια απαραίτητα κάποια αυστηρά μέτρα για να ρυθμιστούν τα θέματα της οικονομίας και στη συγκεκριμένη περίπτωση όταν έχει ενσκύψει ήδη στην Ελλάδα η παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία είναι πλέον πασιφανής, έχει ανοίξει για τα καλά και την πόρτα μας της Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι πολύ δύσκολα και πρέπει εμείς οι πολίτες, οι πολίτες, διότι δεν είμαστε οι πολίτες του 1960, είμαστε οι πολίτες του 2000. Υποτίθεται ότι είμαστε πολίτες όρημοι, πιο πολύ εξελιγμένοι. Βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό και η τεχνολογία, βέβαια, όπως έχει εξελιχθεί με τα κομπιούτερ και όλα αυτά. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να σταθμίσουμε όλα αυτά τα θέματα και να δούμε τι πρέπει να πράξουμε. Αυτό που πρέπει να πράξουμε και αυτό που είπε ο Καραμαλής εν πάση ειλικρινία είναι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Και όταν τα πράγματα σε ένα νοικοκυριό είναι δύσκολα, πρέπει να το συμμαζέψουμε. Και το συμμαζεύουμε κόβοντας λίγο από εδώ, κόβοντας λίγο από εκεί ή σταματώντας τα έξοδα, τις δαπάνες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα έχουμε για δύο χρόνια ένα πάγωμα των μισθών. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα κοιτάξουμε να τα βγάλουμε πέρα με αυτά που έχουμε. Πάρτε παράδειγμα ένα νοικοκυριό του σπιτιού μας, ας πούμε, όπως λειτουργεί. Και μόλις βγούμε από αυτή την κρίση, θα μπορέσουμε να πάρουμε μια βαθιά ανάσα για να δούμε καλύτερες μέρες. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Αυτό ισχύει για όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Και αυτό και είπε ο κύριος Παπανδρέου στις ομιλίες του τελευταία, ότι θα δώσει αυξήσεις και θα δώσει και θα και θα και θα. Πώς θα τα δώσει αυτά τα πράγματα? Ήδη σήμερα έχουμε τη δήλωση του κυρίου Αλμούνια, η οποία είναι ένας στενός κορσές με όλη τη σημασία της λέξεως, που θα πρέπει που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, όποιος και να βγει πρωθυπουργός, είναι αδύνατο να δώσει μία δεκάρα. Όσο για τις αυξήσεις που έταξε ο κύριος Παπανδρέου, που μίλησε και είπε ότι θα είναι πάνω από τα όρια του πληθωρισμού, σήμερα ο πληθωρισμός είναι 0,8%. Άρα πόσο να δώσει? 1,5%. Θα πάει 150 ευρώ το χρόνο για κάθε χαμηλό αμοιβόμενο. Λοιπόν, ο Καραμαλής ήδη έχει δώσει αυτή την αύξηση που είναι στα 500 ευρώ το χρόνο. Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα. Δεν γίνεται. Πρέπει να συνεπιστούμε. Η φοροδιαφυγή, θα μου επιτρέψετε να σα πω ότι δεν είναι θέμα. Αυτό είναι ένα όνειρο δεκαετιών, κυρία Σαρακίνη. Είναι ένα όνειρο δεκαετιών, το λένε όλες οι κυβερνήσεις. Φαίνεται ότι είναι δύσκολο να καταπολεμηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Και εμείς οι Έλληνες είμαστε και λίγο κακομαθημένοι σε αυτό. Να πούμε και τα πράγματα όπως έχουν. Και όταν λέει ο κύριος Καραμαλής ότι θα καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή, αυτός πρώτος και καλύτερος ξέρει ότι πρέπει να χτυπηθούν τα μεγάλα κεφάλαια και οι μεγαλοαμοιβόμενοι, οι πλούσιοι, να τα πούμε έτσι με μια απλή έκφραση, και ο καθένας από εκεί και πέρα να συνεισφέρει στο κράτος ανάλογα με τον οβολό του. Διότι έχουμε απαιτήσεις από ένα κράτος, να έχει σχολεία, να έχει νοσοκομεία, να έχει μεγάλα έργα. Ναι, θα πρέπει λοιπόν όλοι. Κάτι που δεν έχει συμβεί, και γιατί γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που προσφέρουν. Εγώ θα έλεγα ότι είμαστε πλέον σε ένα σημείο όπου και οι μεγάλοι, ας πούμε, με τις μεγάλες αμοιβές, επιχειρηματίες κλπ. Πληρώνουν και αυτοί κάτι παραπάνω. Βεβαίως θέλουν λίγο περισσότερο έτσι, περιορισμό και στένεμα. Πώς το λένε, να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να συνεισφέρουν με ένα πιο δυνατό όβολο για το δημόσιο συμφέρον. Αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο έγκυται και στην φιλοτιμία των Ελλήνων, θα ήθελα να πω. Γιατί όταν υπάρχουν επιχειρήσεις και άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν να κρύβουν καλά αυτά που βγάζουν. Ναι, γι' αυτό το και τα κρύβουν και νόμιμα. Και τα κρύβουν και νόμιμα. Θέλει μια ειδική μεταχείριση το θέμα, ένα ειδικό τρόπο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω και να έρθω στον κύριο Γρηγοράκο, γιατί αυτό είναι η μελανή απόχρωση της οικονομίας. Θα έρθω στην άλλη απόχρωση της οικονομίας. Ο κύριος Παπανδρέου, λοιπόν, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης παρουσίαζε το οικονομικό πρόγραμμα των 100 πρώτων 100 ημερών της διακυβέρνησής του, εφόσον γίνει κυβέρνηση. Είναι πράγματι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, για το οποίο όμως σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν το έχετε κοστολογήσει, κύριε Γρηγοράκο. Μάλιστα, κάποιοι αναφέρουν ότι είναι ένα πρόγραμμα που κοστολογείται γύρω στα 10 δις ευρώ.
βρεθούν λοιπόν αυτά τα χρήματα και το έχετε κοστολογήσει? Πρώτα θα ήθελα βέβαια να απαντήσω γενικά σε αυτά που είπε η κυρία Αρβανιτίδου. Ότι ο κύριος Καραμαλής ξέρει ότι θα χάσει τις εκλογές και εξαγγέλει μέτρα. Όταν είναι κάποιος πια στην αντιπολίτευση από την ημέρα που εξήγηλε τις εκλογές, μπορεί βέβαια να λέει ό,τι θέλει και να λέει μέτρα στον ελληνικό λαό, τα οποία ο ίδιος δεν τα πήρε. Μήπως και τυχόν τα πάρει κάποιος άλλος. Δεύτερον, να πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που ήταν τόσο σπάταλη, όχι μόνο τώρα, αλλά και την περίοδο 89-93, αλλά και την περίοδο 2004-2009, που το δημόσιο χρέος, όταν ο Σιμίτης παρέδωσε τα κλειδιά στον Καραμαλή, ήταν 170 δισεκατομμύρια ευρώ και σε 5 χρόνια το πήγε 282 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή καταχρεώσαμε το κράτος. Και όταν η κυρία Σαρακίνη χρεώνει στο κράτος, δεν ξέρω να το χρεώσω το κράτος, αλλά αυτά τα χρήματα να πάνε, ξέρω εγώ, σε κάποιες κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν ανάγκη, ξέρω εγώ, περνάνε δύσκολα, να πάμε, ξέρω εγώ, σε μια κοινωνική πολιτική, σε ένα κοινωνικό πρόσωπο της κυβέρνησης. Να το δεχτώ. Ότι χρεώσαμε το κράτος, γιατί έπρεπε, ξέρω εγώ, ο ελληνικός λαός, κάποιες κοινωνικές ομάδες οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια επί κυβερνήσεων Πασόκ, Σιμίτη, ξέρω εγώ, είχαν περάσει δύσκολα. Το χρεώσαμε το κράτος και τα δώσαμε τα χρήματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Έλα όμως που τα χρήματα δεν πήγαν εκεί, όπως φαίνεται τα πράγματα. Όταν ο Σιμίτης παρέδωσε το θησαυροφυλάκιο αυτό, είχε βάλει τα πράγματα σε μια πορεία. Η Ελλάδα ήταν σε μια αξιολογότατη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να δει σήμερα ότι έχει κατακυλήσει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωζώνης. Και πού πήγαν αυτά τα χρήματα είναι ένα ερωτηματικό. Mm-hmm. Να σας πω εγώ πού πήγαν. Πήγανε στις 600 νέους οργανισμούς που έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία. Όταν έλεγε ο κύριος Καραμαλής ότι θα βρει 10 δισεκατομμύρια ευρώ και θα, από το σπάταλο κράτος θα κερδίσει αυτά τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που λέει ο Γιώργος Παπανδρέου σήμερα. Εμείς θα τα βρούμε αυτά. Διότι όλα αυτά δεν χρειαζόταν να γίνουν στην τελευταία πενταετία. Θα βρούμε τα χρήματα αυτά.